Λοιπόν, ωράριο λειτουργίας καταστημάτων. Μες. Έχει ανοίξει μια συζήτηση τώρα για το αν πρέπει να μειωθεί ο χρόνος λειτουργίας καταστημάτων. Θέλω λίγο επί προσωπικού. Ναι. Διαβάζω σήμερα Αυγή, Δημοκρατία, Ευσύνη κλπ. Μπάχαλο Γεωργιάδη με το ωράριο. Μένω έκπληκτος. Προχθές το βράδυ, ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ότι θα βγάλει δικό του ωράριο από την ερχόμενη Δευτέρα. Με 2 ώρες λιγότερο. Και ζήτησε ο σεβαστός πρόεδρος του Εμπορικού Σύλλογου Θεσσαλονίκης και φίλε μου, ο κ. Φιλιππίδης, να αλλάξουμε γενικά το ωράριο για λόγους ενεργειακής εξοικονόμησης κλπ. Αφού έκανε αυτή τη δήλωση ο κ. Φιλιππίδης, βγήκε και ο πρόεδρος του Εμπορικού Σύλλογου Αθηνών, ο κ. Καφούνης, και είπε τη δική του πρόταση ότι ναι, να μειωθεί το ωράριο, αλλά να γίνει επιδότηση εργαζομένων και διάφορα τέτοια. Και επιχειρήσεων. Πάμε, πήραν 3-4 δημοσιογράφοι χθες το πρωί, ήμουν να συνάξω. Και μου είπανε, έχετε ακούσει, λέω την εξετάζω. Λέω, δεν έχω δει ακόμα, είμαι συνάξω, θα γυρίσω στην Αθήνα, να δω τι ακριβώς εννοούν και θα σας πω. Μόλις γύρισα, μετά από 2 ώρες, είπα, παιδιά, δεν υπάρχει να γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί, διότι μίλησα με όλες τις αλυσίδες και όλους τους μεγάλους και όλους τους μικρούς και όλους τους απόλυτους πρόεδρους και κατάλαβα τις συνεπίες τους. Οι ήταν πολύ κακές για τους εργαζόμενους και πολύ κακές για τις επιχειρήσεις. Και έκανα τη δήλωση που έκανα ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή του ωραρίου. Η ανακοίνωση του κ. Φιλιππίδη είναι το βράδυ της μιας ημέρας. Εγώ βρισκόμουν στην Άξο και η δήλωση μου είναι το μεσημέρι της επομένης. Ποιο είναι το μπάχαλο και η κολοτούμπα, κύριε Πρωτοσάλτε. Ναι, ναι, πρέπει. Δηλαδή εδώ κάπου έχουμε χάσει παιδιά. Εντάξει, να μα ασκούν κριτική, δεν έχω αντίρρηση. Καλά, με μισούν κλπ. Αλλά κάπου πρέπει να υπάρχει μια λογική στα πράγματα. Η ποιότητα τη αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει στι δημοσκοπήσει, κύριε Υπουργέ. Πάμε τώρα. Το θέμα του ωραρίου που άνοιξε από τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκη, το Υπουργείο Ανάπτυξη και εγώ προσωπικά το κλείσαμε σε 8 ώρες. Πόσο πιο γρήγορα να πάμε. Είχε γίνει κάποια συζήτηση να μην πάμε σε χειμερινό ωράριο. Χρόνο ρολόι. Αυτή είναι μια πανευρωπαϊκή συζήτηση. Γιατί σταμάτησε αυτό τώρα. Γιατί χρειάζεται ομοφωνία μεταξύ των χωρών. Δεν έχει υπάρξει αυτή η ομοφωνία, άρα δεν έχει γίνει. Αν δεν αλλάζαμε ώρα, δεν έλυγε και το θέμα για μας. Γιατί εμείς ακολουθούμε τώρα συνήθειες μάλλον των Βορείων. Εντάξει, δεν έχω αρμοδιότητα επί της ώρας, να είμαι ειλικρινής. Ξέρω ότι ακόμα η απόφαση αυτή δεν έχει ληφθεί πανευρωπαϊκά, άρα δεν μπορεί να εφαρμοστεί γιατί ακολουθούμε όλοι μαζί. Η ώρα είναι κοινό πράγμα, είναι όλοι μαζί. Αλλιώς αλλάζει η μεταξύ μας σχέση. Και το παίρνει ακόμα μεγαλύτερο. Αν μπορεί να γίνει κάποια τέτοια συζήτηση, με αυτή την έννοια το λέω. Ίσως στον Υπουργό Ενέργειας θα τεθεί το ερώτημα, μπορεί να το θέσει σε ευρωπαϊκά φόρα, δεν το γνωρίζω. Ναι. Άρα θέμα αλλαγής ωραρίου δεν υπήρξε για το Υπουργείο Ανάπτυξης ποτέ και δεν υπάρχει. Ναι. Τελεία. Μου λένε κάποιοι, μα ο Σύλλογος Θεσσαλονίκης θα το κάνει μόνος του. Μα ο Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ο κάθε σύλλογος μπορεί να βγάλει προαιρετικό ωράριο. Δεν απαγορεύεται αυτό. Εμείς σας λέμε ποιο είναι το όριο που μπορείτε να έχετε το κατάστημά σας. Αν εσείς έχετε το κατάστημά σου λιγότερο. Ναι. Εάν η Θεσσαλονίκη κλείνει τα καταστήματα, οι καταστηματάρχες της Θεσσαλονίκης κλείνουν κατά 2 ώρες νωρίτερα τα καταστήματά τους, θα μειώσουν και το μισθό των εργαζομένων τους. Δεν πάμε στο μισθό. Οι εργαζόμενοι τους, αν αυτό εφαρμοζόταν, θα είχαν απώλειες εισοδήματος, ναι. Καθώς θα χάνουν η περιοριακή απασχόληση. Ναι, ή θα σηκωθούν μετά και θα πούνε δώσε τη διαφορά κράτος. Δεν υπάρχει κανένα λόγο. Δηλαδή, φορολογούμενε Έλληνα να πληρώσω εγώ τη διαφορά του. Δεν υπάρχει κανένα καμία διαφορά. Αλλά του καταστηματάρχη στη Θεσσαλονίκη. Θα σου πω, Άρη, ότι εσύ από λεφτά καταλαβαίνει ευτυχώς. Λέει, καθαρά πώς λέει το σύστημα αυτό, η αγορά. Δεν πιστεύω ότι θα εφαρμοστεί αυτή η απόφαση. Και την έχει εκδώσει ο Εμπορικός Σύλλογος. Θα σου πω γιατί. Ωραία, πες λοιπόν ότι ξεκινάνε τη Δευτέρα και έχουν 2 ώρες λιγότερο ωράριο. Και δίπλα στα πολυκαταστήματα είναι ανοιχτά. Δηλαδή, τι θα κάνουν οι μαγαζιά του Θεσσαλονίκη, θα αφήσουν του πελάτε του να πηγαίνουν να ψωνίζουν στον ανταγωνιστή του. Μετά από λίγε μέρε, κάποιο από αυτού που έκλεινε σε 7, επειδή δεν μπορούμε να κλείνουμε σε 7 και την ανοίξει ο άλλο 9, θα ανοίξω εγώ. Στον τρίτο που θα ανοίξει 9, θα ανοίξουν όλοι. Ο καπιταλισμό έχει κάποιου κανόνε πέρα από τι βουλήσει προέδρων, υπουργών κτλ. Είναι οι νόμοι τη αγορά. Άρα, εφόσον το κράτο έχει εθνικό ωράριο και λέει μέχρι τι 9. Μην έχετε αμφιβολία. Τελικά τα καταστήματα θα είναι μέχρι τις 9. Γιατί αν λέμε στα καταστήματα κανένα ωράριο, κάντε ό,τι θέλετε, τα καταστήματα ήταν 24 ώρες ανοιχτά. Έτσι λέει το εμπόριο. Διαβάζω, δεν ξέρω αν καταλάβεις, λέω. Απολύτως. Διαβάζω συνέντευξη στον Δημήτρη Ριγόπουλο, δημοσιευθήσα το περασμένο Σάββατο στην τελευταία σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή, ενός Έλληνα συμπατριώτη μας, του Νίκου Τσιραμπίδη, ο οποίος κατοικεί στο Οντένσε της Δανίας. Και του τηλεφωνεί ο Ριγόπουλος να μάθει πώς είναι εκεί οι συνθήκες, επειδή αυτοί προηγούνται στο χειμώνα. Ναι. Και είναι μάλιστα το Οντένσε, είναι και η πόλη του Άντερσεν που έχουμε μεγαλώσαμε μικροί και μεγαλώνουν τα παιδιά μας. Του Άντερσεν, τα παραμύθια ακριβώς. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο κύριος Τσιραμπίδης, θα τολμούσα να πω
ότι το κόστος ζωής, εκεί που ζεις, στη Δανία δηλαδή, δεν είναι ακριβό αναλογικά με τις αποδοχές που μπορεί να έχει κάποιος εδώ. Αντιλαμβάνομαστε ποιες είναι οι αποδοχές στη Δανία. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Ακόμη, λέει, προσθέτει, ακόμη και στις χαμηλότερες δυνατές κατηγορίες εισοδήματος στις οποίες βρισκόμουν μέχρι πρόσφατα. Οι λογαριασμοί ακολουθούν μια άλλη λογική. Ρωτώ το εξής, μήπως εδώ εμείς μεταξύ μας, επειδή τώρα η Δανία, άλλη χώρα με άλλα οικονομικά δεδομένα, αλλά ίδιος πληθυσμός, ίδιο μέγεθος αγοράς, μήπως εμείς εδώ παρακλέβουμε ο ένας τον άλλον, κύριε Υπουργέ, στην αγορά, δηλαδή, την λέω, δηλαδή το περιθώριο, το περιθώριο κέρδους είναι λίγο παραπάνω, διότι είμαστε large τύποι. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την Δανία, η οικονομία της είναι μια της πιο υπέροχης. Προφανώς δεν παίρνω να συγκρίνω την οικονομία. Είναι ένα κράτος. Ναι, αλλά που έχει να δει πόλεμο πώς το εξηγείτε ότι αυτό το καταλαβαίνω γιατί είναι φτηνότερο το σούπερ μάρκετ, γιατί το κόστος ζωής είναι φτηνότερο στην Δανία, αυτό θέλω να καταλάβω και δεν με το κόστος με τους μισθούς της Δανίας είναι ακριβότερα τα προϊόντα στη Δανία αλλά έχουν μεγαλύτερο εισόδημα, αλλά είναι μια χώρα, επαναλαμβάνω, που εγώ δεν το καταλαβαίνω έτσι αυτό που άρθρωσε την, είναι ακριβότερη η Δανία σε τιμές, αλλά έχουν μεγαλύτερο εισόδημα. Αν δείτε, λέει, το μισθό το μέσο στην Δανία, τριπλάσιο. Να αντιστρέψω την ερώτηση. Γιατί εμείς εδώ, σε εμάς, με αυτούς τους συγκεκριμένους μισθούς, τσιτώνουμε τόσο πολύ τον άνθρωπο στις βασικές του αγορές? Δεν τσιτώνουμε. Δηλαδή στο σούπερ μάρκετ. Αν συγκρίνουμε την Ελλάδα με χώρες που την οικονομία του, αν συγκρίνουμε την Ελλάδα, με χώρες π.χ. Σλοβενία, Σλοβακία, με χώρες Πολωνία, με χώρες που έχουν παρόμοιη δομή οικονομία με τη δική μας, εμείς είμαστε πολύ καλύτερα. Θέλω να μιλήσουμε ειλικρινά, κύριε Πασάλτη. Μπαίνουμε σε μια ανακύκλωση εθνικής μιζέριας που έχει πραγματική βάση, γιατί ναι, έχουμε μεγάλο περιθώριο, μεγάλο όριο φτώχειας στην Ελλάδα και πρέπει να δούμε πώς θα μειώνουμε αυτή την κοινωνική ανισότητα, που είναι πραγματικό γεγονός, και εργάζεται η κυβέρνηση μας αυτό. Θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί και γρηγορότερα, αλλά με πανδημία, πόλεμο κλπ. Έπρεπε να δούμε το συνολικό πληθυσμό. Όμως σε γενικές γραμμές η Ελλάδα μας στέκεται καλά. Η ποιότητα ζωής στην Ελλάδα είναι καλή. Την ευμάρεια θα τη δεις στο δρόμο, κύριε. Μην υπερβάλλουμε. Δεν θέλω να υπερβάλλω καθόλου, αλλά όταν όμως διαμαρτύρονται οι πολλοί άνθρωποι που λένε ότι με την καθημερινότητά μου, δηλαδή ανέβηκε το σούπερ μάρκετ, η Ελλάδα, πλάς η Ελλάδα, 20 ευρώ, έχει, 25 Ελλάδα, ευρώ, οφείλουμε να τους ακούσουμε. Πρόβλημα. Ναι. Η Ελλάδα έχει, με τη Δανία, ας πούμε, έχει πολύ μεγαλύτερες εισαγωγές. Δεν έχουμε καταφέρει ούτε η αγροτική μας παραγωγή να συγκρίνεται με τις χώρες αυτές που έχουν βάλει πολύ προηγμένες τεχνολογίες στην παραγωγή τους. Η ενέργειά μας, η Δανία, ας πούμε, να πάμε στη Δανία. Είσαι πάει από το Τζικό Μεχάγη. Όχι. Όταν σηκώνω το αεροπλάνο, όλη η θάλασσα μπροστά είναι γεμάτη ομογεννήτριες. Όλοι. Ναι. Βαριές αεροπλάνες ομογεννήτριες. Για κάτω στην Ελλάδα, κάτω μόλις μπουν οι πρώτοι, τι να γίνει. Όταν το πρότεινα, το έχω ξαναπεί 100 φορές, θα το πω χιλιοστή τώρα φορά. Όταν το πρότεινα για τον κόλπο του Μαραθώνα, είχαν φτάσει να τηλεφωνούν στον Αίμνη, στο Αριστίδη Αλαφούζο, ακούστε με, ότι αυτός εκεί στον Sky, με αυτά που λέει, θα μας χαλάσει τη θέα στη θάλασσα. Αυτό σου λέω. Αυτό λέω και εγώ. Αυτό. Αυτά συνέβησαν πριν από 15 χρόνια, στην βέβαια. Στην Ελλάδα, όλα δυστυχώς. Το λέω χθες Περιστέρη, που ήμουν στην ομιλία του Μιλτιάδη Βαρτσιώτη, που είχε καλέσει χθες. Ήμουνα στη Βοστόνη το καλοκαίρι, που είχα πάει τον Περσέα, θυμάστε. Λοιπόν, και περπάταγα κοντά στο Χάρβαρντ. Και όπως περπάταγα, βλέπω μπροστά μου ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στο φυσικό αέριο μέσα στο ΚΕΜΕ της Βοστόνης. Δίπλα στο Χάρβαρντ και στο MIT. Μέσα, στην πόλη. Με τα βγάρα. Βγάρα φυσικό αέριο τώρα, έτσι έχει λιγνίτη. Λοιπόν, λέω ρε παιδάκι μου, μέσα στην πόλη, στο κέντρο, δίπλα στο πάρκο, δίπλα στο MIT, από το MIT με τα πόδια στα 400 μέτρα. Είπατε κάτι όμως τώρα, δίπλα στο πάρκο. Δίπλα στο πάρκο. Υπάρχει το πάρκο. Μα μπορούν να κάνουν το πάρκο, γιατί μπορούν να έχουν και το εργοστάσιο του καρέκλα. Ναι, αλλά δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε το πάρκο. Για να καταλάβει τη διαφορά, είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε το πάρκο για να κάνουμε το εργοστάσιο του καρέκλα. Αυτοί που αντιδρούσαν στο ναυπηγείο Προκοπίου Σκαραμαγκά, ξέρετε τι αντιδρούσαν? Γιατί υπήρχε φήμη ότι εκεί ο Προκοπίου θα βάλει ένα φεσαρίο και θα παράγει ρεύμα φυσικό αέριο. Αυτό που, για το οποίο αντιδρούσαν του Σκαραμαγκά, στο Κέμπρι τη Βοστόνη, είναι στο κέντρο, δίπλα στα πανεπιστήμια του. Άλλη νοοτροπία, άλλος κόμμος, άλλη οργάνωση, άλλος τρόπος να βλέπουν τα πράγματα. Πας στη Βιέννη και το κέντρο των απορριμμάτων είναι στο κέντρο της πόλης. Είναι στο κέντρο, ναι. Και δουλεύει μια χαρά. Δεν έχει πει κανείς γιατί μου το βάλει στο κέντρο. Ναι. Εμείς πότε θα το φέρουμε το εργοστάσιο? Θέλω να σου πω, βρε παιδάκι μου, ότι κάποια στιγμή. Εμείς πότε θα το βάλουμε για το να συγκρίνεις τον εαυτό σου με αυτές τις χώρες, πρέπει να καταλάβεις και εσύ τι κάνεις λάθος. Ναι. Εδώ αντιδρούμε σε όλα. Δεν λέω να βάλουμε στην πόλη μας το κέντρο απορριμμάτων. Λέω ότι αυτό είναι η πρόταση. Λέω ότι αν σε όλα αντιδρούμε. Δηλαδή, όταν πρέπει να πείσεις μια τοπική κοινωνία να αφήσει να μπει ανεμογεννήτρια στο βουνό και μετά την έθνη λες ανεβαίνει το ρεύμα, δεν γίνονται και τα δύο. Όταν έχεις το φράγμα της μεσαγόρας κλειστό,
που σου παράγει έτοιμο το ρεύμα από το υδροελεκτρικό και δεν το αφήνει να πατήσει το κουμπί να βγάλει ρεύμα. Δεν που μετά μου λες εγώ ακριβό λογαριασμό. Ωραίο. Για απαντήστε του 525. Ο υπουργός λέει ψέματα. Λέει σε SMS. Τώρα θα σας πω. Η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων επίσημα είναι στα τάρταρα και θα την ξεπεράσει η Ρουμανία σε λίγο. Ορίστε. Εντάξει. Ο υπουργός λέει ψέματα. Είπατε. Περνάτε γρήγορα έξω και βλέπετε πώς ζει ο κόσμος στην Ελλάδα. Αν θέλει ο κύριος, μπορεί να πάει στη Ρουμανία να ζήσει, που νομίζω ότι είναι καλύτερα. Καμία αντίρρηση. Ο καπιταλισμός πήρε του κυρίου, επιτρέπει να μπει στο αεροπλάνο και να πάει στη Ρουμανία και να ζήσει. Αν νομίζω ότι είναι καλύτερα. Εγώ ισχυρίζομαι ότι στην Ελλάδα, με όλα μας τα προβλήματα και τα στραβά, η χώρα μας προοδεύει και πηγαίνουμε καλά. Δεν είμαστε στη μιζέρια που συνεχώς αναπαράγουμε. Έχουμε προβλήματα. Πολλά. Ο πληθωρισμός μας έχει πλήξει. Πολύ. Πρέπει να κάνουμε πράγματα για να τον τιθασέψουμε. Ασφαλώς και μπορώ να σου πω και τι αποφάσισαμε χθες. Όμως η διαρκής ανακύκλωση μιας ζήλιας ότι η Ελλάδα είναι αποτυχημένο κράτος σε όλα δεν είναι αληθής. Η Ελλάδα προοδεύει σε πάρα πολλούς τομείς. Ο κύριος Άδωνης Γεργιάδης, υπουργός Ανάπτυξης μαζί μας. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ορίστε, παρακαλώ. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο για την Ρουμανία, που κυρίως ξέρω ότι το εντριγκάρω. Η Ρουμανία είναι καλό παράδειγμα καπιταλιστικής οικονομίας. Διότι τι συνέβη, όταν είχε τον κομμουνισμό, ήταν η φτωχότερη χώρα στην Ευρώπη. Επί της Αουσέσκου, η φτωχότερη. Παρόλο που είναι μια καταπληκτική χώρα, πανέμορφη, με τεράστιες πεδιάδες, με φορές, πληθωρακτικές πηγές, με πετρέλαιο, τα πάντα. Πέρασε τον καπιταλισμό και πράγματι αναπτύσσεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Ναι, και ανεβαίνει και το βιωτικό επίπεδο των κατοίκων. Αυτό που συνέβη και σε εμάς, όταν ήρθαν τα χρήματα τα κοινοτικά. Το δε μοντέλο που έχει τώρα είναι και πολύ καλό μοντέλο, με χαμηλούς φόρους και προσέλκυση ξένων επενδύσεων, το οποίο πηγαίνει εντυπωσιακά καλά. Όπως μια κυρία που μας ακούει τώρα και μου λέει, ναι, πολύ ωραία, μιλάτε, περιγράφει ο υπουργός στην Ευμάρεια, αλλά στα νοσοκομεία οι άνθρωποι είναι μοναχικοί, είναι μόνοι τους, δεν έχουν σεντόνια κλπ. Αυτό που περιγράφει η κυρία, να μιλήσω εγώ γιατί. Δεν είπα τους μέσα παράδεισο. Ναι, ναι, εννοείται. Ναι, ότι αυτό που περιγράφει ο υπουργός, αγαπητή Φιλίτσα, είναι η κυρία που αφήνει το μήνυμά της, είναι το εξής, ότι εμείς πρέπει να μπούμε σε μια τέτοια πορεία ανάπτυξης προκειμένου κάποια στιγμή να επιτύχουμε το αποτέλεσμα. Το θέμα είναι μην μπαινοβγαίνουμε σε αυτό. Επειδή ο υπουργός Υγείας είχα γυρίσει, θα περνάω στο νοσοκομείο της Ευρώπης, αν εξαιρέσει τις χώρες βόρειας Ευρώπης, πραγματικά έχουν εκπληκτικά νοσοκομεία. Η Νότια Ευρώπη. Εγώ πήγα και στην Ιταλία και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία τότε. Δεν έχει μεγάλη διαφορά από εμάς, Άρη μου. Άκου που σου λέω. Ναι. Πήγαινε μια βόλτα, να κάνεις ρεπορτάζ. Στην Ιταλία τα δημοσιογραφικά. Ναι, δεν μπορεί όμως το ξενοδοχειακό σκέλος των νοσοκομείων με τόσα ΕΣΠΑ να μην φτιάχνεται. Αυτό δεν προοδεύει. Δηλαδή, προοδεύει, αλλά με πολύ μεγάλη. Όπως κάθε τι δημόσιο προοδεύει αργά. Αλλά σου λέει, επειδή πήγα και τα είδα με τα μάτια μου. Μην νομίζω ότι εμείς είμαστε το χάλια και άλλοι είναι ο παράδεισος. Δεν είναι έτσι. Τώρα, το τελευταίο, έχετε κάτι για σούπερ μάρκετ ή άντε, γιατί θέλω ένα ακόμη θέμα να συζητήσουμε. Συμφωνήσαμε χθες το εξής. Θα παρουσιάσουν εντός των ημερών οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ του Υπουργείου Ανάπτυξης το καλάθι της νοικοκυράς του κάθε σούπερ μάρκετ. Το καλάθι θα είναι 50 κατηγορίες προϊόντων που είναι τα βασικά για να ζει ένα σπίτι. Τα βασικά. Τρόφιμα, απορριπαντικά κλπ. Θα ανεβάζουμε στον νοικοκυρά καταναλωτή την τιμή συνολικά του καλαθιού από το κάθε και λεπτομεριακά του κάθε σούπερ μάρκετ και σε αυτά τα προϊόντα που είναι το βασικό καλάθι της νοικοκυράς θα προσπαθήσουμε οι αυξήσεις να είναι ελάχιστες ώστε να αντιμετωπίσουμε για τον άνθρωπο που πραγματικά δεν βγάζει το μήνα τη μεγάλη πληθωριστική πίεση όσο γίνεται με μεγαλύτερη ανακούφιση. Γιατί πληθωρισμό άρεμο θα έχουμε, δεν μπορούμε να μην έχουμε. Ναι. Με έναν τρόπο να ανακουφίζει, με έναν τρόπο να αποσυμπιέζεται λίγο το πράγμα. Ως προς ελέγχους, επειδή άκουσα και το σχόλιο του κυρίου Κολοκυθά πριν σε κάτι που έγινε αυτή με την κυρία Μακρύ. Λέω εγώ, κάναμε το τελευταίο εξάμεινο 4.000 ελέγχους. Λέει κυρία Μακρύ, μα έκανα τη διαίρεση, λέει, και αυτό γίνει 28 έλεγχοι την ημέρα. Είναι αυτή η αρκετή, αν είστε ευχαριστημένος, λέει, υπουργέ, σε αυτές τις συνθήκες. Ναι, μα κυρία Μακρύ μου, 4.000 ελέγχους του Υπουργείου Ανάπτυξης δεν έχει κάνει από το 1940 μέχρι. Δηλαδή, ναι, είμαι ευχαριστημένος. Λέω, έχουμε φτιάξει τη Δημαία που δεν υπήρχε, να ξέρετε, για τους ελέγχους. Όταν πήγα εγώ στο Υπουργείο, δεν υπήρχε οργανισμός ελέγχων. Μια διεύθυνση με τρεις ανθρώπους. Δεν κάναμε ποτέ έλεγχο, δεν μπορούσαν να κάνουν άνθρωποι. Φτιάξαμε νόμο, ιδρύσαμε υπηρεσία, βρήκαμε λεφτά, προσλάβαμε, με αυτούς κάναμε, εξαφανίσαμε το παρεμπόριο, με αυτούς κάναμε τον COVID. Τώρα κάναμε την νοσοκέρδεια. Όλα αυτά δεν πήγα καθόλου που πάμε εμείς εκεί με τον Παθανάση. Δεν πήγα καθόλου. Πολύ ωραία. Κάναμε τους ελέγχους. Όταν την άφησε την κυρία Μακρύ να μου το λέει αυτό χθες και αναφέρομαι στον κύριο Κολοκυθά που είπε: είχε δίκιο η Κάτια Μακρύ. Ο κύριος Κολοκυθάς, καλή κουβέντα για μένα, δεν έχει πει ποτέ ζωή του, είναι λογικό. Λοιπόν, λέει: τι μου θυμούσε στο μυαλό. Θυμάσαι κάποτε που δίναμε αύξηση και έβγαινε ο Παπαδάκης και έλεγε: αυτό είναι 28 λεπτά τη μέρα. Ούτε για γιαούρτι δεν κάνει. Το θυμάσαι που κάνει τη διαίρεση. Ναι. Αυτά μας καταστρέψανε. Ναι. Αυτή η νοοτροπία μας κατέστρεψε. Αντί να πούμε: ρε Γεωργιάδη, Παπαθανάση, Μητσοτάκη, με θέλετε πείτε.
Δεν είχαμε υπηρεσία να κάνει ελέγχου, τώρα έχουμε. Κάνατε κάτι. Αυτό δεν το πει κανένα στην Ελλάδα. Ούτε ένα. Από την άλλη, μπορεί να πει 28, αλλά πάμε να παλέψουμε να το κάνουμε 35. Όχι, γιατί κάποτε θα πει κάποιο Γεωργιάδη, τι κάνουμε και ασχολούμαι. Γιατί να κάνω τη δημία αυτά σφουλτιά. Γιατί να το κάνουμε. Στην πολιτική, στην πολιτική. Αν βγει ο κάθε ένα με ένα μικρόφωνο να πει ναι. Αλλιώ πήγαινε, πα σπίτι σου. Θέλω να σου πω ότι κάποια στιγμή πρέπει στην πολιτική να υπάρχει μια δικαιοσύνη. Έχει έρθει ένα δημοσιογράφο να κάνει μια σύγκριση. Τι ελέγχους έκανε το Υπουργείο Ανάπτυξης πριν πάει ο Γεωργιάς εκεί. Όχι. Δεν λέει ο κύριος... Όλη την ημέρα. Ωραία. Λέει ο Βασίλης Τριανταφύλου ότι αυτό που λειτουργούσε επί Σαμαρά και Τσίπρα κανονικά, δηλαδή η διασταύρωση για την ασφάλιση στα οχήματα, δεν λειτουργεί τώρα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Τι θα πει διασταύρωση. Ηλεκτρονικά είναι η διασταύρωση. Δεν έχει τρέξει η διασταύρωση. Δεν γίνεται η διασταύρωση. Η διασταύρωση για την ασφάλιση στα οχήματα. Ό,τι διαβάζω λέω. Τώρα, δεν το ξέρω. Και άλλο ένα θέμα. Έχω και ένα άλλο θέμα. Ναι. Υπάρχει μια. Συνεχίζεται μια διαδικασία. Τι να πω τώρα. Μια φάση από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως των εφημερίδων του και μια στήλη η οποία επιχειρεί μέσα από ένα τετράδιο να κάνει κριτική και λανσάρεται και μπλέκουν και εμάς μέσα παιδί έχουμε κάνει σχολεία, λανσάρεται ότι εδόθη το δάνειο των εκατομμυρίων αυτών των 3-4 εκατομμυρίων που είχε τηθεί η σύζυγος του βουλευτού Μαγνησίας Μαραβέγια. Εξήγησα χθες και διάβασα την ίδια δήλωση του βουλευτού Μαραβέγια. Άσε ότι τη δήλωση, δεν... να σου πω ότι έχει γίνει σε ένα λεπτό. Ναι, να το πω μισό λεπτό. Ναι. Ότι δεν χρηματοδοτήθηκε γιατί ο νόμος, το κανονιστικό πλαίσιο λέει για να πάρεις την εκταμή, για να γίνει η εκταμή πρέπει και ο ίδιος που προτείνει την επένδυση να βάλεις 3 φορές το ποσό για το οποίο έχει ζητήσει. Αυτό δεν έγινε και δεν, άρα δεν εκταμιεύτηκαν τα χρήματα. Του 2016. Με βάση τον οποίο έκανε αίτηση η σύζυγος του κυρίου Μαραβέγια, όποιος έκανε αίτηση και πληρούσε τις τυπικές προϋποθέσεις, εγκρίθηκε. Αυτόματα. Όχι επειδή το αποφάσισε ο υπουργός. Επειδή έκανε την αίτηση, πήγε τα χαρτιά και το ηλεκτρονικό σύστημα και η υπηρεσία τον ενέκριναν. Πήραν όλη η έγκριση κάνανε. Είχαμε και μεγάλο περιθώριο λόγω COVID τότε και είχαμε περιθώριο να εγκρίνουμε. Πολύ ωραία. Το ότι ενεκρίθη σημαίνει ότι πήρε τα λεφτά. Όχι. Η επένδυση της κυρίας Σύζυγου Μαραβέγια. Το θέμα τους είναι ότι ενεκρίθη επειδή είναι σύζυγος βουλευτού. Αυτό από εκεί μα ξεκινάνε. Μα δεν ενεκρίθη επειδή είναι σύζυγος βουλευτού. Ενεκρίθαν όλες οι αιτήσεις. Το 100%. Δεν ενεκρίθη τη σύζυγου Μαραβέγια δεν για να κοπεί του Πορτοσάλτε. Δηλαδή, να πει ότι πήρε του Μαραβέγια η σύζυγος. Δεν ότι πήρε του Μαραβέγια. Υπογραφεί λοιπόν ο υπουργός. Όσοι κάναν έτσι ενεκρίθησαν. Δεν πήρε λεφτά. Διότι το σχέδιο δεν προχώρησε. Στο δικό μας νόμο, αυτό που φτιάξαμε τον Παπαθανάση, τι κάναμε. Είπαμε, δεν φτάνει να πεις ότι θα πάρεις δάνεια από την τράπεζα όπως ήταν νόμος του ΣΥΡΙΖΑ, όπως έκανε σύζυγος Μαραβέγια, αλλά πρέπει να φέρεις χαρτί από την τράπεζα ότι προτείνει να σου δώσει δάνειο. Αυτομάτως δηλαδή κόβονται τα 3/4 επειδή δεν παίρνω το χαρτί. Βγαίνει χθες ο Παξεβάνης, έχει και λίγο πλάκα. Και κλείνουμε. Και μου λέει, ποια τράπεζα του δώσει το χαρτί. Και του λέμε, στο νόμο το δικό σας δεν προβλεπόταν να φέρει το χαρτί. Στο δικό μας βάλαμε το χαρτί. Δηλαδή, εν τα κάνανε έτσι. Εν φταίνε. Μιλάνε και από πάνω. Καλημέρα. Δηλαδή δεν υπάρχει. Καλημέρα σας. Υπουργέ, καλημέρα σας.